Καλησπέρα, είμαι ο Δημήτρης Πέπας. Όταν η συζήτηση έρχεται γύρω από την άσκηση και τα ωφέλη που έχει για την υγεία μας, πολλές φορές προκύπτουν οι ίδιες απορίες. Πώς μπορώ να αυξήσω την απόδοσή μου, πώς μπορώ να πάρω το μέγιστο αποτέλεσμα από την προπόνηση, να κάψω πιο πολύ λίπος, να κάψω πιο πολλές θερμίδες. Και συνήθως η απάντηση δεν είναι τόσο πολύπλοκη. Με τα γεύματα πριν και μετά την προπόνηση. Ένα γεύμα πριν την προπόνησή μου πρέπει να περιέχει μια πηγή υδατάνθρακων. Πολύ καλή επιλογή είναι ένα φρούτο, μία μπάρα δημητριακών ή μία φέτα ψωμί με μία γαλοπούλα ή με λίγο φυσικό βούτυρο. Αν τώρα κάνετε πρωινή προπόνηση, ένα γεύμα όπως είναι το γάλα δημητριακά και ξηρή καρπή, 2 ώρες πριν την άσκηση, είναι ιδανικό, καθώς περιέχει πρωτεΐνη, περιέχει σύνθετους και απλούς υδατάνθρακες και θα μας δώσει την ενέργεια που θέλουμε. Αν τώρα θέλετε κάτι πιο ελαφρύ, ένα ποτήρι χυμός πορτοκάλι σε συνδυασμό με 2-3 φρυγανιές είναι μια πολύ καλή λύση. Γενικά υπάρχει μια παρεξήγηση όσον αφορά την πρωινή άσκηση. Πολλοί πιστεύουν πως αν δεν φάνε πρωινό θα κάψουν περισσότερες θερμίδες, περισσότερο λίπος, πράγμα το οποίο όμως δεν ισχύει. Κατά τη διάρκεια της βραδινής νηστείας, του βραδινού ύπνου, εξαντλείται το υπατικό γλυκογόνο, μια πολύ χρήσιμη πηγή ενέργειας. Οπότε, αν κάνω προπόνηση νηστικός, στην ουσία δεν θα μπορώ να αποδώσω το ίδιο αφού δεν θα έχω ενέργεια. Και όπως λέμε πάντα, το λίπος καίγεται στη φωτιά των υδατάνθρακων. Δηλαδή, χρειάζεται να έχω φάει και λίγους υδατάνθρακες, έτσι ώστε να καταφέρω να κάψω πιο αποδοτικά το λίπος. Είπαμε για το γεύμα πριν από την άσκηση, αλλά ακόμα πιο σημαντικό είναι το γεύμα ακριβώς μετά την άσκηση. Όλοι οι σπουδαίοι επιστήμονες της αθλητικής διατροφής και πλήθος ερευνών δείχνουν πως πρέπει να φάμε μέσα σε μισή ώρα από το τέλος της άσκησης ένα γεύμα που να είναι συνδυασμός πρωτεΐνης αλλά και υδατάνθρακα. Γιατί όμως μισή ώρα από το τέλος της άσκησης? Μέσα σε αυτό το μισάωρο ουσιαστικά βγαίνουν κάποιοι υποδοχοί στα μυϊκά κύτταρα και γίνεται πολύ πιο αποδοτικά η απορρόφηση θρεπτικών συστατικών όπως είναι οι υδατάνθρακες και τα αμινοοξέα. Έτσι, καταφέρνουμε να κάνουμε καλή αναπλήρωση από τη χαμένη ενέργεια και να έχουμε μεγάλη απόδοση για το σώμα. Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν, μετά το τέλος της άσκησης, μέσα σε μισή ώρα, ένα γεύμα με πρωτεΐνη και υδατάνθρακες και ακόμα καλύτερα με ψηλό γλυκαιμικό δείκτη. Αν προλαβαίνετε να φάτε μέσα στο μισάωρο από το τέλος της άσκησης το κύριο γεύμα σας, τότε καλή επιλογή είναι τα μακαρόνια με τον κυμά. Τα μακαρόνια περιέχουν υδατάνθρακες και ο κυμάς περιέχει πρωτεΐνη. Είναι ίσως κάποια μπιφτέκια γαλοπούλας με ρύζι, ακόμα καλύτερα λευκό ρύζι, και μία ομελέτα με μία φέτα λευκό ψωμί. Τώρα, αν δεν προλαβαίνετε να φάτε μέσα στο μισάωρο ή δεν θέλετε να φάτε βαριά, είστε σε κάποιο πρόγραμμα που θέλετε να χάσετε βάρος, πολύ καλές επιλογές είναι ένα λευκό τόστ με γαλοπούλα και τυρί χαμηλών λιπαρών, τέλεια επιλογή γιαούρτι χαμηλών λιπαρών με μέλι, όπως επίσης και ένα ποτήρι σοκολατούχο γάλα. Ναι, καλά ακούσατε. Το σοκολατούχο γάλα έχει ακριβώς ό,τι χρειάζεται ο οργανισμός μας για να κάνει αναπλήρωση της χαμένης ενέργειας. Και δεν είναι τυχαίο που πολλοί αθλητές του τρίαθλου, που είναι πολύ απαιτητικό, πίνουν σοκολατούχο γάλα μετά το τέλος των αγώνων τους. Είναι κρίμα να κάνετε προπόνηση, να αφιερώνετε χρόνο και να μην παίρνετε το 100% του αποτελέσματος. Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Και τώρα το ξέρετε. Είμαι ο Δημήτρης και βλέπετε Joy.